Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία αύξηση των νοσοκομιακών λοιμώξεων σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό συνετέλεσε πολύ ο κορονοϊός. Στον εμπολασμό που έγινε στην Ελλάδα, ο οποίος δεν περιλαμβάνει όμως τα ευρωπαϊκά δεδομένα, γιατί στην Ευρώπη ακόμη δεν τα έχουμε διαθέσιμα, φάνηκε ότι υπήρχε μία μικρή αύξηση από το 10 στο 12%, παρότι αυτό το 2% μάλλον οφείλεται στον κορονοϊό, στη διασπορά κορονοϊού μέσα στα νοσοκομεία. Άρα, μάλλον είναι πλασματική. Είμαστε περίπου στο 10%, αλλά είναι ένα ανεπίτρεπτα ψηλό αριθμό νοσοκομειακών λοιμώξεων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσέγγισης στο πρόβλημα. Ένας από αυτούς είναι η εκπαίδευση, και όχι μόνο. Είναι εφαρμογή προγραμμάτων και πρόληψης λοιμώξεων και επιμελητίας αντιβιωτικών, ορθολογικής χρήσης των αντιμικροβιακών μέσα στα νοσοκομεία. Και τα δύο αυτά συσχετίζονται. Και τα οποία μπορούν να βελτιώσουν πάρα πολύ την πρόληψη των λοιμώξεων στα νοσοκομεία, όπως επίσης και τη μικροβιακή αντοχή, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα μας προβλήματα. Τώρα, εμείς το Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία ουσιαστικά χρηματοδοτεί αυτό το πρόγραμμα, ξεκινήσαμε με ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό για τα νοσοκομεία της Κρήτης και ελπίζουμε, ευελπιστούμε στο να έχουμε θετικά αποτελέσματα μετά από δύο περίπου χρόνια που θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό. Περιλαμβάνει, εκτός από το συνέδρια που θα είναι δύο, περιλαμβάνει και εκπαίδευση γιατρών και νοσηλευτών στην πρόληψη των λοιμώξεων και στη χρήση των αντιμικροβιακών, καθώς επίσης και εφαρμογή κάποιων παραμέτρων μέσα στα νοσοκομεία στο τέλος του προγράμματος. Ευελπιστούμε στο τέλος του προγράμματος να έχουμε πετύχει το στόχο μας, που είναι η μείωση της μικροβιακής αντοχής και η βελτίωση των λοιμώξεων στα νοσοκομεία. Τι έχει οδηγήσει στην αύξηση της αντοχής των μικροβίων? Η χρήση των αντιμικροβιακών. Η αλόγιστη χρήση των αντιμικροβιακών. Βέβαια, όπως φαίνεται, την τελευταία δεκαετία η χώρα μας σταθεροποιήθηκε και μάλλον μείωσε λίγο τη χρήση των αντιμικροβιακών. Με τους τελευταίους νόμους που πέρασαν για την κοινότητα, η μη χορήγηση αντιβιωτικών από τα φαρμακεία μάλλον επηρέασε θετικά. Ελπίζουμε να το βελτιώσουμε κι άλλο αυτό.